φιλοδοξώ να κάνω έτσι μια εξαιρετική κουβέντα με τον επόμενο εκλεκτό καλεσμένο, τον α, σκηνοθέτη τον κύριο Δημήτρη Αδελιώδη, ε, που μετά τη συγκλονιστική αναπαράσταση στο έργο Πλάτων Απολογία Σοκράτη από το κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδο, που καθήλωσε ανθρώπου κάθε ηλικία και εξακολουθεί να διακρίνεται παντού ανά τον κόσμο, ολοκλήρωσε τη νέα του παράσταση, σκηνοθοντώντα για πρώτη φορά Γιάννη Ρίτσο με τον ποιητικό και διαχρονικό μύθο τη Ελένη. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, χαιρόμαστε εδώ που σας έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Ε, νομίζω ότι ε, δεν χρειάζονται συστάσεις για αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν θέατρο και κινηματογράφο, αλλά για όλους όσοι ε, δεν γνωρίζετε πολλά για τον ε, Αριστόδημο, έτσι δεν είναι, ε, Αδελιώδη, είναι Έλληνα σκηνοθέτη, εναργιογράφο, ηθοποιό. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του ε, Πάντιου. έτσι. Του, ε, του, 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 στην Αθήνα. Αθήνα ναι, ναι. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ε, και παρακολούθησε φυσικά μαθήματα υποκριτική στην ε, δραματική ε, σχολή. Ε, έχει σκηνοθετήσει κινηματογραφικέ ταινίε αλλά και θεατρικέ ε, παραστάσει. Και έχει επίση διδάξει το τμήμα Επικοινωνία και μέσω Μαζική Ενημέρωση. Ε, ε, του παντίου πανεπιστημίου. Του παντίου πανεπιστημίου από το πότε, από το 1998, ε, 93 έω 97. 93 έω 98 ακριβώ. Λοιπόν, χαιρόμαστε που είστε εδώ και θέλουμε να μα πείτε ε, ναι. τις σκέψεις σα ναι. πριν ανεβάσετε αυτό το αφάνταστα διαχρονικό έργο. Ναι, μπορώ να πω ότι δεν είχα ασχοληθεί πολύ με το Ρίτσο. Ναι. Ε, Βεβαίω το ε, ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω ακούσει την πισή του κτλ. Αλλά τώρα που δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με τη Βερόνικα Αριέντζη ναι. και ψάχναμε ένα έργο mm -hmm. ε, το οποίο ας πούμε να το θέλουμε και οι δύο, ε, ανακάλυψα το Γιάννη Ρίτσο μέσα από τη θεατρική οπτική. Και το έργο αυτό η Ελένη ε, με εξέπληξε γιατί έχει μέσα ε, μία ε, τοποθέτηση ποιητική απέναντι στην στην, στην στη συγκυρία ας πούμε του εντεμφυλιακής Ελλάδας, mm -hmm. ε, η οποία είναι συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική, ε, διότι ε, ο Ρίτσος ε, με ένα ε, πραγματικά απόθεμα μεγάλων αληθιών ε, καταθέτει την άποψή του ε, πάντα με ποιήση, ούτως ώστε να μην ενοχλήσει ας πούμε και να μην δημιουργήσει τριβές, γιατί ο λόγος της αλήθειας ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρός. Πολύ σκληρός. Ε, και λέει αυτέ τι μεγάλε αλήθειε, τι οποίε ε, πραγματικά τι υποπτευόμαστε, αλλά δε, εγώ δεν ήξερα ότι τι έχει συμπεριλάβει μέσα σε αυτό το έργο. Με ένα μοναδικό τρόπο. Τι κάνει αυτό. Τι αλήθειε σα συγκλώνησαν. Ακριβώ. το ίνδαλμα τη Ελένη είναι ένα δια, διαχρονικό ίνδαλμα. Γιατί ε, ανάλογα ας με τον χειρισμούς, χειρισμού των ανθρώπων και τι ε, επιδιώξει που έχουν στη ζωή του, ε, άλλοτε είναι το ερωτικό σύμβολο, άλλο είναι το σύμβολο τη ελευθερία άλλοτε είναι τη αλλαγή ας πούμε της ανθρωπότητας προς μια καλύτερη, καλύτερη, κοινωνία κτλ. Κάθε φορά δηλαδή η σημασία της Ελένης μεταβάλλεται ανάλογα με το υποκείμενο το, οποίο, το ποιητικό υποκείμενο όπως εδώ παραδείγματο χάρη του Ρίτσου. Και εδώ βάζει την Ελένη πάνω στη σε σκηνή, γιατί είναι θεατρικό έργο αυτό του Ρίτσου, δεν είναι ποιηση απλώς. Δεν είναι ε, τη βάζει πάνω στη σκηνή για να δείξει τι ακριβώς έκαναν οι άνθρωποι την περίοδο εκείνη, να βρούνε πραγματικά ας πούμε, τον εαυτό του και δημιουργεί με αυτόν τον καθρέφτη ένα είδο αυτογνωσία. Δηλαδή, όλο αυτό ο κόμπο που έγινε, όλη αυτή η φθορά. Γιατί ο εμφύλιο πόλεμο προκάλεσε τη μεγαλύτερη φθορά, πολύ μεγαλύτερη από την γερμανική ε, κατοχή. Και έτσι βάζει, α πούμε, στι μεγάλε αλήθειε τη Ελλάδα το δάχτυλο, αποκαλύπτει τα πράγματα με πολύ μεγάλη ευγλωτία, και α είναι συμβολικό ο λόγο και και ποιητικό. Ε, κι έτσι έχουμε μπροστά μας μία δυνατότητα μέσω του ρίτσου να καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβη. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τι συνέβη σημαίνει ότι το πρόβλημα που δεν έχει λυθεί παραμένει μέχρι αυτή τη στιγμή ανοιχτό. Και αν δεν έρθει αυτό το αίσθημα αυτογνωσίας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε το βήμα παρακάτω. Το πιστεύετε αυτό. Απόλυτα. 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 Που το αποδίδετε εσείς αυτό. Διότι, ε, όπως ε, έλεγε και ο Σοκράτης στην Απολογία, εάν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι και πού πάνε, δεν μπορούν να ζήσουν. Γιατί δεν ξέρουν γιατί ζουν. Αυτή την αδυναμία του Έλληνα να γνωρίσει τον εαυτό του και να συμπράξει ε, με, τον, ε, ε, με τον συνέλληνα. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, ακριβώς. Τι εντοπίζεται ακριβώς. Γιατί είναι μια κουβέντα την οποία... Ανοίγουμε το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε mm. ότι δεν υπάρχει ούτε σύμπραξη, ούτε συνέργεια, ούτε mm -hmm. αλληλεγγύη. Είμαστε και πάλι χωρισμένοι. Ακρίως, και πάλι διχασμένοι. Πλήπως. Αυτό συμβαίνει διότι δεν γνωρίζουμε ακριβώ ποιοι είμαστε. Ποιο είναι αυτό μα. Και εφόσον δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, φυσικά και δεν ξέρουμε ποιο είναι ο άλλο. Οπότε ο άλλο στην πραγματικότητα είναι πάντα μια διαρκή απειλή για μα. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι σκέφτεται για μα. Οπότε το εκλαμβάνουμε ω απειλή. Αυτό ναι. είναι το μεγαλύτερο αίσθημα το οποίο ε, δεν το έχει μόνο η Ελλάδα, είναι ένα παγκόσμιο θέμα αυτό, δηλαδή mm -hmm. πώς κινήθηκε ο πολιτισμός μέχρι σήμερα που ουσιαστικά εκτόπισε ας πούμε, το αίτημα αυτό της αυτογνωσίας που έθεσε ο Σοκράτης πριν από 2.500 χρόνια. Και εγώ πάντως, επειδή έχω παρακολουθήσει από κοντά ας πούμε, ε, τη διδασκαλία του Γιώργου Πασχαλίδη, ναι. ε, βλέπω ας πούμε, με, και έχω συγκλονιστεί με το γεγονός ότι αυτό ο άνθρωπο αποκάλυψε αυτή την, όλη την αιτιολογία του γιατί ας πούμε η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι χωρισμένη σε τρεις διαφορετικές πραγματικότητες. Δηλαδή είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε δομικά ανήκουμε σε τρεις κατηγοριοποιήσεις απόλυτα διακριτές οι οποίες βλέπουμε διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα. Οπότε όλες οι τριβές οι ανθρώπινες είναι από το γεγονός ακριβώς ότι δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, πώς λειτουργούμε, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας δηλαδή, Άρα, πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό που λέγεται μοίρα. Γιατί μοίρα μέχρι στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι επιλογές που κάνει ο εγκέφαλος και όχι το πνεύμα μας Το ανθρώπινο πνεύμα μας το οποίο είναι ενθουσιώδες δηλαδή περιέχει μέσα του το Θεό. Με αυτή την έννοια του λοιπόν, ε, πιστεύω ότι όλη η πίστη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έψαχνε αυτή την αυτογνωσία. Η αυτογνωσία μας έχει δοθεί σήμερα, χάρη στον Γιώργο Πασχαλίδη, και είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είναι απόλυτα εφικτό, γιατί έχει γίνει πραγματικότητα. Έχει γίνει πραγματικότητα διότι έχει κατατεθεί δηλαδή γραπτό. Δεν είναι κάτι θεωρητικό. Και επιστημονικά δηλαδή. Είναι με όρου ιατρική, φυσική και χημία. Σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που είχαμε στην διάθεσή μα, νιώθω πω ε, πήρα σωστή απόφαση να μην σα διακόψω με ερωτήσει κοινότυπε όπω <laughs> ποιοι είναι οι συντελεστέ πότε θα ανέβει η παράσταση, στοιχεία άλλα τη ταυτότητάς mm -hmm. της. Mm -hmm. Διότι είχαμε τη δυνατότητα, μέσα από αυτόν τον πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη, κυρίε και κύριοι, να πάρουμε ένα μάθημα φιλοσοφίας. Αλλά στήνες σπουδαίες στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών αυτές. Ε, σας καθόρισαν ε, προφανώς, πορευθήκατε μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια, σας εξέλιξαν κιόλας. Αυτό αποτυπώνεται στο ύφο και στην ποιητικότητα που υπάρχει μέσα στην σκηνοθεσία σα, σε όλα τα έργα. Αλλά επειδή δυστυχώ έχει ολοκληρωθεί ο χρόνο, θα πρέπει να πούμε και κάποια λόγια για του συντελεστέ. Φυσικά, εδώ θα πρέπει να μιλήσω για τη Βερόνικα Αριέντζη, η οποία πραγματικά με έχει καταπλήξει με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε δουλέψει. Δηλαδή, πόσο έχει αφομοιώσει και πόσο θα αναδείξει αυτό το έργο του Γιάννη Ρίτσου με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί το έργο δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται. Και νομίζω ότι... Από την ΠΑΤΡΑ ήρθε, όχι, όχι, από είναι Πανελλήνια Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη α, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μάλιστα, θα ναι. παίξουμε την Τετάρτη πρώτη παράσταση mm -hmm. μέχρι την Κυριακή και μετά θα πάμε στην ΠΑΤΡΑ oh. για τρει ε, παραστάσει ακόμα. Δηλαδή το έργο ξεκινάει από Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι ε, ε, όσοι γνωρίζουν ας πούμε, τη δουλειά μου θα δουν ακόμα κάτι το οποίο ε, θα έχει συνέπεια αυτό που έχουν δει μέχρι τώρα. Η διαφορά είναι ότι θα δουν ρίτσο αυτή τη φορά και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να αναδεχθεί ένας από τους πολύ μεγάλους ανθρωπιστές ποιητές που έχουμε και ο οποίο είναι διαρκώ, α πούμε, δίπλα μας εφόσον βέβαια χρησιμοποιούμε το λόγο του. Λοιπόν, Ελένη του Γιάννη Ρίτσου, του... σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Uh, Δήμου Αυδελιώδη uh, για όσους δεν έχετε δει την νεαρινή σύναξη των Αγροφυλάκων να το κάνετε <laughs> uh, άλλωστε βραβεύτηκε uh, είναι μια ταινία που βραβεύτηκε το 1999 ήταν uh, αυτή, 99, θυμάμαι 99. καλά 99. Ωραία. θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας uh, σήμερα εδώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία από καρδιάς Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ να είστε